Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλίμα διάσπασης στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκρούεται ευθέως και με σκληρούς όρους, τόσο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο Πρωθυπουργός απαντά με πρόταση για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ισοκομματικό τοπίο την ώρα που η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σφυροκοπεί όλες σχεδόν τις θέσεις του. Για δικτατορία του ευρώ μίλησε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ενώ νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας είχε αφήσει και πάλι έναν βαρύτατο υπαινιγμό για το κατά πόσο στηρίζεται τελικά η κυβέρνησή του από όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Λίδα Μπόλα, βρίσκεται και παρακολουθεί την Κεντρική Επιτροπή στον Κεραμικό. Θα δούμε στη συνέχεια και το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα πες μας τα νεότερα, Λίδα, τι γίνεται εκεί τώρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη φτάσει εδώ, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να παρακολουθήσει και την ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίασης, χωρίς όμως να έχει παρακολουθήσει τις δύο κέρυες τοποθετήσεις, αυτές της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Βεβαίως να δευτερολογήσει και να δούμε τελικά ποιες προτάσεις θα τεθούν προς ψήφιση από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η συνεδρία έχει ήδη συμπληρώσει 9 ώρες. 9 ώρες απόλυτης πόλωσης, θα έλεγε κανείς, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με πύρινους λόγους, αιχμηρές τοποθετήσεις και βεβαίως το διακύβευμα. Όχι μόνο τη επόμενη ημέρα, αλλά το διακύβευμα μια έφθραυστη ενότητα να είναι πλέον επιτάπητο. Μια ενότητα η οποία πλέον αμφισβητείται ευθέω από όλε τι πλευρέ. Χαρακτηριστικά τόσα έχουν υποθεί και ίσω τον τόνο έδωσε ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρα, ανοίγοντα τη συνεδρίαση αυτή σήμερα στι 12 το μεσημέρι, κάνοντα λόγο για βουλευτέ, οι οποίοι ουσιαστικά επιχειρούν, όπω είπε, να ρίξουν την κυβέρνησή του και καλώντα του είτε να τη στηρίξουν, είτε ουσιαστικά η πρώτη κυβέρνηση τη αριστερά να πέσει από τους βουλευτές της αριστεράς. Ωραία, για να τα πάρουμε με τη σειρά, βλέπουμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, αμέσως μετά η Λίδα Μπόλα, για τις απαντήσεις Κωνσταντοπούλου και Λαφαζάνη. Όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, πολλές φορές δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε υποστηρίζεται από αριστερούς βουλευτές, είτε πέφτει από αριστερούς βουλευτές, επειδή κατά τη γνώμη τους έπαψε να είναι αριστερή. Αφήνοντας ορθάνυχτο το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός πέταξε το γάντι στους βουλευτές που τον αμφισβητούν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιοι να θεωρούν ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί επάπειρον, δηλαδή να αξιοποιείται η ψήφος άλλων κομμάτων στο κοινοβούλιο, προκειμένου να συνεχίζεται αυτός ο διεισμός. Και την ίδια στιγμή, ένα μέρος, πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας να αναλαμβάνει, να μοιραστεί αυτή την ευθύνη και ένα άλλο μέρος να δηλώνει ότι αυτή η ευθύνη οδηγεί στην καταστροφή του λαού και της χώρας, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό είναι ο παραλογισμός και ο σουρεαλισμός, να υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου το Σεπτέμβριο για να στριμώξει όμως την αριστερή πτέρυγα που απαιτεί εσωκομματικές διεργασίες πριν τη συμφωνία με τους δανειστές. Πρότεινε εναλλακτικά εσωκομματικό δημοψήφισμα, να στηθούν κάλπες δηλαδή την Κυριακή 2 Αυγούστου και να ψηφίσουν τα 30.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Με διαδικασίες συντεταγμένες αλλά όσο το δυνατόν πιο σύντομες, ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα την ερχόμενη Κυριακή, ώστε όλο το κόμμα να τοποθετηθεί ανοιχτά, δημοκρατικά και συντεταγμένα. Και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κανείς σε αυτήν εδώ την αίθουσα που θα επιμείνει αυτή η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του τόπου και του λαού να πάρθει τώρα, αλλά να μην πάρθει από τη βάση του κόμματος, να μην απαντήσουν σε αυτό τα μέλη, να αποφασίσουν οι εκλεγμένοι τους αντιπρόσωποι. Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Πόσα δημοψηφίσματα θα κάνουμε πια? Κάναμε και πήραμε 62%. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου δεν αφορούσε το νόμισμα και επιτέθηκε σε όσους συντρόφους του επιχείρουν να μετατρέψουν το όχι σε ναι στη δραχμή. Ας αφήσουμε λοιπόν τις λαθροχειρίες κατά μέρος και ας εννοηθούμε με ειλικρίνεια και συνέπεια και κυρίως κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Όπως ακριβώς κάναμε και όταν δίναμε τη μάχη όλους αυτούς τους 6 μήνες, όταν ανοιχνεύαμε, αγωνιούσαμε, προσπαθούσαμε. Ακόμα και για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μάταια.
όπως αποδείχτηκε. Τα μαχαίρια πάντως στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν μόλις κατέβηκε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα και άρχισαν να τοποθετούνται τα μέλη. Περίμενα από κάποιον να ομολογήσει ότι η στρατηγική απέτυχε. Προσπαθούμε να οχυρωθούμε πίσω από βιαστικές κινήσεις. Δεν θέλω να πέσει η κυβέρνηση και να γίνει αριστερή παρένθεση, αλλά μπορεί να εγκαταληφθεί η αριστερή πολιτική και να έχουμε αριστερή παρένθεση. Είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη αυτή η συμφωνία? Απαντά όχι. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο κόμμα μας δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο αριστεροί. Λιγότερο και περισσότερο επαναστάτες. Αν επίσης κάποιοι νομίζουν ότι μια άλλη κυβέρνηση και ένας άλλος πρωθυπουργός μπορεί καλύτερα, επίσης μπορεί να το πει ανοιχτά. Και βεβαίως αν υπάρχει άποψη ότι αυτή η συμφωνία είναι το χειρότερο από τα τρία μνημόνια, και αυτό πρέπει να εξηγηθεί με επιχειρήματα. Την επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Επιτρέψαμε να κάνουμε ένα κόμμα που λειτουργούν κόμματα μέσα στο κόμμα. Όπως πήραμε θα θερήσουμε. Και ελπίζω να πάμε στην επανίδρυση για ένα ενιαίο κόμμα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές στον ίδιο χώρο. Η μία που είναι έξω από την Ευρώπη, η άλλη είναι μέσα στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν σε ένα επίπεδο κυβερνητικό φάνηκε ότι δεν μπορούν να συμπορέσουν. Θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε πλατιά όλο αυτό και ενδεχομένως να υπάρξουν άνθρωποι που να πιστούν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ενιαία πορεία. Ο Ρούντι Ρινάλντι, ιδρυτικό μέλος της συνιστόσας του ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος, παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, επιρρύπτοντας την ευθύνη στο Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα είπαμε στον κόσμο και μας εμπιστεύτηκε. Πληγώθηκε η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το λαό. Η γραμμή να μειώσουμε τις επιπτώσεις δείχνει ότι ωρεοποιούμε την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται ως κόμμα, αυτή η πολιτική δεν εξυπηρετεί τις υποτελείς τάξεις. Και αυτό δεν είναι δουλειά της αριστεράς. Να απεγκλωβιστεί το ταχύτερο δυνατό ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μνημόνια για να μην υπογράψει την τελική δανειακή σύμβαση με το τρίτο μνημόνιο που θα τη συνοδεύει και για να επανέλθει στη ρότα των προγραμματικών του δεσμεύσεων. Υπέρ της ενότητας τάχθηκαν με κείμενό τους και οι 53 του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι και βουλευτές δηλαδή της λεγόμενης αριστερής προεδρικής πλειοψηφίας. Η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ δεν δόθηκε με συνείδηση αριστερής ψήφου. Ήταν ψήφος αναζήτησης και εμπιστοσύνης. Να πέσει η κυβέρνηση, να φύγουμε. Η λαϊκή εντολή είναι να μείνουμε και να αγωνιστούμε. Ο λαός επιμένει να έχει πρώτη επιλογή του τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι το νέο. Καλούμε την ηγεσία σε ενότητα και συνεννόηση. Σε κάθε περίπτωση διαγραφές. Και εξαναγκασμός βουλευτών να παράδώσουν την έδρα δεν συνάδει με το ήθος και την ηθική της αριστεράς και την κουλτούρα. Επιστρέφουμε στη Λίδα Μπόλα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, Λίδα, είναι ότι πρόκειται για μια συνεδρίαση με πάρα πολύ ένταση και ίσως με στοιχεία ιστορικών διαστάσεων για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δίνουν και τοποθετήσεις στελεχών, όπως για παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η οποία απάντησε ουσιαστικά και στα όσα της καταλόγησε στη συνέντευξή του χθες ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε το πρόσωπο του Πρωθυπουργού απέναντί της και απάντησε, θα λέγαμε, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο φράσεις που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει. Να δούμε λοιπόν τι είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταρχάς, ξεκίνησε μιλώντας για τα μέτρα. Τα μέτρα είναι κοινωνιοκτώνα και δεν είναι σουρεαλισμός να λες πως ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός. Είπαμε ότι είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Δεν μπορεί να εννοούσαμε ότι όποιος το υπερασπίζεται είναι γελίος και γραφικός. Είπαμε ότι η ελπίδα θα νικήσει το φόβο. Δεν μπορεί να εννοούσαμε πώς θα υπογράψουμε κάτω από πανικό. Δεν μπορεί να κατηγορείται για παιδιαρίσματα όποιος προσπαθεί να διαφυλάξει τη θεσμική διαδικασία της Βουλής. Αυτά σε ό,τι αφορά στο πρόσωπό της και στις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού. Και συνέχισε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τρίτο μνημόνιο? Όχι. Έχει την εξουσιοδότηση? Όχι. Έχει τη λαϊκή εντολή να το κάνει? Όχι. Μπορεί να μετατρέπεται σε σαρκοβόρο τέρας που τρώει τα παιδιά του? Όχι. Θα ήταν εγκληματικό να κυλιδωθεί η τιμή της αριστεράς από την ψήφιση ενός μνημονίου. Οξύτατη η κυρία Κωνσταντοπούλου, οξύτατος και ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε, αν θέλετε, τη δική του πολιτική πλατφόρμα, τη δική του πρόταση για το σχέδιο Β. Και είπε λοιπόν ο κύριος Λαφαζάνης, πάρτε πίσω τη φράση ότι το Plan B είναι πραξικόπημα, μιλώντας στους συντρόφους του. Στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Έχουμε έναν ιδιόμορφο ολοκληρωτισμό. Έχουμε τη δικτατορία του ευρώ. Και η μεγαλύτερη κοροϊδία είναι να λέμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Να μου πούν ότι δεν είναι καλή, αλλά όχι ότι δεν υπάρχει. 100 φορές την έχουμε πει. Πώς γίνεται να μπαίνει ο Πρωθυπουργός σε διαπραγματεύσεις χωρίς εναλλακτικές λύσεις? Τα στελέχη της Τρόικα που ήρθαν ζητούν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Και όταν πάμε ως πρόβατα στη σφαγή. Ποιος είπε ότι είναι καταστροφή η έξοδος από το ευρώ? Μην ακούτε τα κανάλια. Ποιο
Ποιος είπε ότι δεν θα έχουμε φάρμακα? Τι σημαίνει δεν έχουμε συναλλαγματικά αποθεματικά? Και εκεί ο κύριος Λαφαζάνης ενδεικτικά, όπως είπε, ανέφερε. Ήδη έχουμε 35 δις ευρώ σε χαρτονόμισμα, αν μεταβούμε σε άλλο νόμισμα, πέραν αυτών που υπάρχουν σε θηρίδες. Αυτά ήταν μερικά από τα όσα ανέφερε ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος μίλησε ακόμη και για το εμπορικό ισοζύγιο, για το πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πώς αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι οι τοποθετήσεις συνεχίζονται. Πριν από λίγο μίλησε και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος εμέσως απάντησε από ό,τι παθαίνουμε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, δημιουργώντας και ένταση μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης. Αυτό που περιμένουμε πλέον, Σπύρο, είναι η δευτερολογία του Πρωθυπουργού, να δούμε πώς ο κύριος Τσίπρας θα απαντήσει σε όλα όσα έχουν ακουστεί, κυρίως εναντίον της πολιτικής που έχει ακολουθήσει και των αποφάσεων που έχει λάβει, διότι είναι σαφές ότι οι περισσότεροι που έχουν πάρει το λόγο έχουν ταχθεί κατά των επιλογών που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου αυτούς τους 6 μήνες. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες προτάσεις θα κατατεθούν και πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία. Αν δηλαδή θα τεθεί καταρχάς προς ψήφιση η πρόταση για ένα διαρκές συνέδριο, όπως λέει η Αριστερή Πλατφόρμα, πριν την ψήφιση, πριν τη συμφωνία και την ψήφισή της, κάτι που ταυτόχρονα θα σημαίνει ότι θα διακοπούν και οι διαπραγματεύσεις, αν περάσει η πρόταση της, θα διακοπούν οι διαπραγματεύσεις, ή αν θα πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο το Σεπτέμβριο, όπως κατά βάση ζητά ο Αλέξης Τσίπρας και οι 53. Υπήρχε άλλη μια πρόταση όμως που τέθηκε σήμερα στο τραπέζι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ως απάντηση στο να γίνουν διαδικασίες πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και αυτή η πρόταση αφορούσε στο εσωκομματικό δημοψήφισμα. Δηλαδή να κληθούν τα 30.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν τώρα για το εάν η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Αν πρέπει να φτάσει στη σύναψη της συμφωνίας ή αν αυτό παραβαίνει τις προγραμματικές της θέσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε, από το άρθρο 17 συγκεκριμένα, το οποίο αναφέρει ότι σοβαρά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του κόμματος, με το θεσμό του εσωτερικού δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων. Το δημοψήφισμα, σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει να ζητηθεί από το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για το κόμμα, εφόσον συμμετέχει το 50-1% των μελών σε αυτά. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εάν πάμε σε δημοψήφισμα, ό,τι προκύψει από την κάλπη θα δεσμεύει και όλους τους βουλευτές. Μπορεί να έχουμε περισσότερες... Και από εκεί και πέρα, βέβαια. Έλα, Λίδα, ολοκλήρωση. Ναι, απλώς να πούμε ότι είναι 30.000 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ότι απαιτείται καταρχάς η ενημέρωση όλων πριν φτάσουμε στις κάλπες. Κάτι που δεν ξέρουμε αν μπορεί να γίνει σε 3 ή σε 13 ημέρες για να γίνει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη Κυριακή. Και εμείς είδαμε, βλέπουμε την διαδικασία, τι προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις και σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό και στο θέμα ουσίας βεβαίως της αντιπαράθεσης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, οπότε θα περαμένουμε και αυτό. Και βεβαίως χρήζει διευκρίνησης αυτό που μας είπες για την τοποθέτηση του κ. Λαφαζάνη. Ήδη έχουμε 35 δις πέραν αυτών που υπάρχουν σε θηρίδες. Το έχουμε 35 δις. Ποιους εννοεί ότι τα έχουμε? Είναι ενδεικτικό ο κύριος Λαφαζάνης αυτό που εννοεί, γιατί είναι ένα ενδεικτικό νούμερο, το οποίο όπως μας εξηγούσε και όλα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ενδεικτικό, είναι τα χρήματα που γνωρίζουμε όλοι ότι κυκλοφορούν αυτή την ώρα. Αυτά δεν είναι συναλλαγματικό απόθεμα τα οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει το κράτος. Κάποιος που έχει βγάλει τα χρήματά του στο εξωτερικό νόμιμα ή τα έχει σκάψει και τα έχει βάλει στον κήπο του, δεν εννοούνται συναλλαγματικό απόθεμα το οποίο μπορεί να στηρίξει εθνικό νόμισμα, πάντως, εκτός και αν στις προθέσεις κάποιου άλλου είναι αυτά όλα να τα πάρει. Πάντως αυτό που έλεγε ο κύριος Λαφαζάνης και στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση είναι ακριβώς το θέμα των εισαγωγών και των εξαγωγών στο ισοζύγιο και πώς αυτό σε περίπτωση επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τον κύριο Λαφαζάνη είναι ότι ήταν πολύ αναλυτικός και λεπτομερής σε αυτό που παρουσίαζε ως εναλλακτική πρόταση και στην άποψη που διατύπωσε ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες είπε χαρακτηριστικά θα χρειαστεί εναλλακτική λύση, εκτιμώντας ότι οι πιέσεις θα είναι τόσες πολλές από την πλευρά των δανειστών που αναγκαστικά δεν θα μπορεί ούτε καν η κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας να δεχτούν όσα θα τους ζητήσουν. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε σε ένα πολύ γρήγορα, γιατί εκτός από τον Πρωθυπουργό έχουμε και τις άλλες ομιλίες, θα βγουν σίγουρα ειδήσεις. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου στράφηκε εναντίον του Πρωθυπουργού, αλλά την ίδια ώρα κυβερνητικά στελέχη στρέφονται εναντίον της και την αδειάζουν, κυρίως για το ζήτημα του χρέους και για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει με τη συγκρότηση επιτροπών. Ο Δημήτρης Μάρδας χαρακτηρίζει άστοχους τους χαρακτηρισμούς από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το χρέος, ενώ επιπλέον θέτει και θέμα κόστους από την λειτουργία αυτών των επιτροπών για το χρέος. Το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην τελευταία έκθεσή του, επικρίνει λέξεις και έννοιες που χρησιμοποιεί τόσο η πρόεδρος της Βουλής, όσο και ο κύριος Βαρουφάκης. Πρόσω ολοταχώς για νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο και σε αυτό το ταξίδι φαίνεται να μην έχουν θέση οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους της Προέδρου της Βουλής μέσα από την Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε άστοχες ακόμη και τις λέξεις επονίδιστο και επαχθές που χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή Αλήθειας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μια επιτροπή που όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Μάρδας, αλλά στήχησε και στον ελληνικό λαό. Είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε επιστημονικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Βουλής και να βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα τα οποία έχουν και έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα, μπορώ να σας πω. Αλλά αυτό το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να το προσέξει η Βουλή στο πλαίσιο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στη Βουλή, αλλά δεν πάβει όμως αυτό το κόστος να είναι μέρος του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας. Μέχρι και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην εξαμηνία έκθεσή του έκρινε απαραίτητο να εξετάσει τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία δύο λέξεων. Το πραξικόπημα που χρησιμοποίησε η κυρία Κωνσταντοπούλου και τις Βερσαλίες του κυρίου Βαρουφάκη. Έννοιες όπως το πραξικόπημα, οι Βερσαλίες, χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε να μην δημιουργείται κάποιο κλίμα αρνητικό, το οποίο αρνητικό κλίμα θα είναι εις βάρος των διαπραγματεύσεων και του ορθολογικού, της ορθολογικής επιλογής. Οι ακραίες δηλώσεις, καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει καθόλου στις διαπραγματεύσεις και στις πολιτικές επιλογές τελικά της κυβέρνησης. Η πρόεδρος της Βουλής πάντως δεν φαίνεται να πτωείται και δίνει συνέχεια στο ζήτημα του χρέους και των μνημονίων, δηλώνοντας ότι θα αξιοποιήσει την πρόταση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λαμβάνοντας πρωτοβουλία για τη δημιουργία ειδικών οργάνων που θα επεμβαίνουν κάθε φορά που στο όνομα των μνημονίων καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί να αποτιμώνται μόνο οι οικονομικές συνέπειες των πολιτικών, δεν μπορεί να αποτιμώνται σε επίπεδο περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι περιβαλλοντικές συνέπειες και να μην αποτιμάται εκείνο που αποτελεί από τα ανεκτίμητα κεκτημένα του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού η επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Μάρδας ωστόσο επανήλθε και στην εκπομπή Sky στις 6 μίλησε για την ανάγκη εκκίνησης διαδικασιών για την αλλαγή των κανόνων αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Προέδρου της Βουλής και αν αυτές είναι αρεστές ή όχι. Αν δεν μας αρέσουν οι κανόνες, τότε αυτούς τους κανόνες τους αλλάζουμε. Και βέβαια δεν θα είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που θα τους αλλάξει. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός αλλαγής των κανόνων. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, η Φόβη Γεννηματά επέμεινε και κάλεσε για μια ακόμη φορά τον Πρωθυπουργό να αναλάβει την πρωτοβουλία να απομακρύνει την κυρία Κωνσταντοπούλου από το τρίτο, τη τάξη πολιτιακό αξίωμα. Εκφράζει αυτές τις απόψεις της δημόσια, με επιστολές της, σε ομολόγους της. Και προσπαθεί να εκφράσει μέσα από αυτές τις επιστολές το σύνολο των βουλευτών. Δεν μας αντιπροσωπεύουν. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα πρόβλημα ακόμα που πρέπει να λύσει εκείνος. Είδαμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τώρα πώς καταγράφονται και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Με προβληματισμό παρακολουθούν στη Νέα Δημοκρατία το εσωκομματικό Μπραντ Εφέρ Τσίπρα Λαφαζάνη, υπό το φόβο οι εξελίξεις να επηρεάσουν ακόμα και την υποσυζήτηση συμφωνία με τους δανειστές. Ναι, βέβαια, πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διασπασμένο κόμμα, απομένει μόνο η ληξιαρχική πράξη της επίσημης διάσπασης. Αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά και την ίδια την κοινοβουλευτική δεδηλωμένη την πλειοψηφία, η οποία επί της ουσίας έχει πάψει να υφίσταται από την πρώτη ψηφοφορία της 15ης Ιουλίου. Εχμηρά σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης την αναφορά Τσίπρα σε πιθανό εσωκομματικό δημοψήφισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι για κανέναν δεν είναι πρόβλημα οι εσωκομματικές ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει ότι τον Ιανουάριο αποφασίστηκε να είναι Πρωθυπουργός της χώρας και όχι Πρωθυπουργός ενός τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ ή έστω όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Το Brexit είναι ακόμα στην αυλή μας, τόνισε η Φόβη Γεννηματά, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι συναρτά τις εξελίξεις στη χώρα με τις ισοκομματικές ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, θα κάνει επιτέλους
το αποφασιστικό βήμα και τη στροφή στο ρεαλισμό και στην πραγματικότητα, ή θα συνεχίσει να είναι όμηρος των συνιστοσών του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δηλώνουν περήφανοι γιατί συνεχίζουν να διαπραγματεύονται για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Πασόκ σκληρά μέτρα, γιατί εφαρμόζουν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, γιατί συζητούν με την Τρόικα την κατάργηση εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μετά την απόλυτη υποταγή του Τσίπρα στην Τρόικα, οι τοκογλύφοι ζητούν νέα αιματηρά μέτρα. Και βέβαια τα κανάλια δεν λένε λέξη, γιατί προβάλλουν καθημερινά τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως κόμμα, με τα μέτρα και τους νόμους που ψήφισε μέσα σε λίγους μήνες, νέο μνημόνιο, λαθρονομοσχέδιο, ισλαμικό τέμενος, απεδείχθη η μεγαλύτερη καταστροφή της Ελλάδος. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Παύλος Τσίμας. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα. Να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες ή και οι ανισορροπίες και τι επιδιώκει κάθε πλευρά αυτή τη χρονική στιγμή, ενώ για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, στα κόμματα πάντα υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες και στα κόμματα της αριστεράς πολύ περισσότερο. Οι πολιτικές διαφωνίες οδηγούν σε διάσπαση, έλεγε ένας παλαιός βετεράνος των κομμάτων της αριστεράς, όταν οι πολιτικές διαφωνίες μετατρέπονται, δηλητηριάζουν και τις προσωπικές σχέσεις. Όταν οι προσωπικές σχέσεις γίνονται εχθρικές και ανταγωνιστικές. Και αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η επιβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι πολιτικές διαφωνίες έχουν δηλητηριάσει και τις προσωπικές σχέσεις, συνεπώς η διάσπαση είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί. Το δημοψήφισμα που βάζει μπροστά ο Πρωθυπουργός, το κάνει για να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες, να επέλθει πιο γρήγορα ένα τελικό ξεκαθάρισμα? Υπάρχουν δύο θέματα σήμερα. Υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση και υπάρχει μια σύγκρουση επί της διαδικασίας, που είναι και αυτή βαθύτατα πολιτική. Έτσι. Η πολιτική σύγκρουση είναι, λέει ο Τσίπρας, όλα αυτά που 5 χρόνια λέγαμε εδώ μέσα, κατατίθονταν σαν θεωρητικά σχέδια, ιδέες, πλάνα, εναλλακτικά, εγώ τα δοκίμασα στην πράξη. Όλα. Και απεδείχθη στην πράξη, όχι στα βιβλία τα θεωρητικά, ότι όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δεν οδηγούν πουθενά. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εναλλακτική λύση πέρα από ένα συμβιβασμό ανάμεσα στην Ευρωζώνη. Και οι άλλοι του λένε, όχι, υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχουν λεφτά κρυμμένα στα κουτιά του καφέ, στα μαξιλάρια και στα σεντούκια. 35 δις ο κ. Λαφαζάνης. Δεν ξέρω πώς τα μέτρησε. Παραπάνω μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι τα έχουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Ή στις θηρίδες τους ή στους λογαριασμούς τους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτή η σύγκρουση είναι η πολιτική σύγκρουση. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να υπερασπίσει ότι αυτός επί 6 μήνες και με τεράστιο κόστος για την οικονομία, με τεράστια ύφεση, με τεράστια ζημιά στις τράπεζες και στις μικρές επιχειρήσεις, δοκίμασε στην πράξη όλα τα θεωρητικά εφάνταστα σχέδια εναλλακτικής λύσης. Ακόμα και τη στάση πληρωμών είπε χαρακτηριστικά. Και τη στάση πληρωμών που ήταν το υπερόπλο του Βαρουφάκη. Ναι. Το κάναμε όλα. Και διαπιστώσαμε ότι δεν βγάζουν πουθενά, ότι βγάζουν στην καταστροφή. Άρα γυρίζουμε πίσω. Αυτή είναι το πολιτικό πεδίο της σύγκρουσης. Και υπάρχει και το διαδικαστικό. Το διαδικαστικό είναι ένα πολύ απλό ερώτημα. Οι εσωκομματικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αναπόφευκτες θα εμποδίσουν την υπογραφή της συμφωνίας που αρχίζουμε να αυτό συζητάμε. Αυτό θέλει να μπλοκάρει μία πλευρά. Ακριβώς. Ή δεν θα το εμποδίσει. Ο κ. Τσίπρας για να εμποδίσει, για να μην επιτρέψει την μειοψηφία του να μπλοκάρει τη συμφωνία, λέει: ωραία, αν επιμένετε οι εσωκομματικές διαδικασίες να γίνουν πριν τη συμφωνία, πάμε σε δημοψήφισμα, το οποίο όμως θα σας δεσμεύει και εσάς. Και συνεπώς, αν στη Βουλή μετά δεν την ψηφίσετε τη συμφωνία, αν το δημοψήφισμα έχει βγάλει ναι. Κάτι προφανές. Δηλαδή, έχω κάθε δικαίωμα να σας διαγράψω. Και έχω κάθε δικαίωμα να σας πάρω πίσω τις έδρες σας. Να απαιτήσω πίσω την έδρα σας, γιατί θα έχετε παραβιάσει την, ας πούμε, την απόφαση του κόμματος και δεν θα έχετε καμία δικαιολογία γι' αυτό. Βεβαίως, αυτή είναι μια. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει αυτή η απόφαση, γιατί καταλαβαίνω ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν ενθουσιάζεται. Ναι. Με αυτή την ιδέα, γιατί ακριβώς φοβάται αυτό. Φοβάται ότι θα μπλοκαριστεί. Θα πάει σε ένα δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα θα πει ναι και αυτοί θα βρεθούν μετά. Αυτό φάνηκε και από την αντίδραση του κ. Λαφαζάνου. Ο κ. Λαφαζάνης θέλει ένα διαρκές συνέδριο πριν από τη συμφωνία αυτό να προλάβει εξελίξεις. Αυτό δεν θα το δώσει ο κ. Τσίπρας και δεν θα το πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα να αποφασιστεί διαρκές συνέδριο. Το ερώτημα είναι αν θα αποφασιστεί το δημοψήφισμα ή όχι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Και αν σπάσει το πόδι του διάβολος και το δημοψήφισμα βγάλει όχι. Βγάλει όχι στον κ. Τσίπρα. Τότε τι κάνει. Αν το δημοψήφισμα απορρίψει τη συμφωνία, απορρίψει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα κάνει ο κ. Τσίπρας. Όλο αυτό, για να το δούμε, να φύγουμε λίγο από τον πολύ ενδιαφέροντα εσωτερικό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι περάσαμε 7-8 μήνες από τις αρχές Δεκεμβρίου απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράστηκε σε βαριά ύφεση, σε ζημιά για την οικονομία. Και τώρα έχουμε μπροστά μας μερικούς ακόμη μήνες αβεβαιότητας, δημοψήφισμα ή όχι δημοψήφισμα. Έκτακτο συνέδριο και τι θα βάλει αυτό. Εκλογές στο τέλος του δρόμου, κάποια στιγμή, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Άρα η αβεβαιότητα παρατείνεται. Συνεπώς, το να πάρουμε πίσω τη ζημιά των 7 μηνών, των 8 μηνών,
Να πάρουμε πίσω την ύφεση και αυτό αναβάλλεται. Η ζημιά αυτή δυστυχώς δεν διορθώνεται. Αυτό το δημοψήφισμα πάει δηλαδή να έχει ένα χαρακτήρα ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών και αρχίζει να παίρνει άλλες διαστάσεις. Δηλαδή ναι. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο μόνο η ηγεσία, αλλά τίθεται αμφιβόλο και η συμφωνία. Συμφωνία, όχι η ηγεσία. Ναι. Η συμφωνία τίθεται αμφιβόλο και αυτό είναι. Λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Μετά προφανώς δεν μπορεί να σταθεί ναι, στην ηγεσία. Ο κύριο Τσίπρα νομίζω ότι κάνει μια. Χρησιμοποιεί ένα χαρτί εσωκομματικό, το ισχυρό, δηλαδή προκαλεί την αντιπολίτευσή του να αναμετρηθούν στο πεδίο των μελών του κόμματος. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να ρωτηθεί κανείς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 35.000 μέλη. Πόσα από αυτά θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, βουστιάτικα δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν ψήφιζαν όλοι, 35.000 μέλη θα αποφασίσουν όχι για το κόμμα τους, θα αποφασίσουν για τη μοίρα της χώρας. Θα αποφασίσουν για το αν η χώρα θα υπογράψει, δεν θα υπογράψει, θα μείνει, δεν θα μείνει στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά είναι λίγο σκηνοβασίες σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Και σε ένα κλίμα που ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί να έχει χαρακτηριστικά και του κλίματος που είδαμε και στο προηγούμενο δημοψήφισμα. Δηλαδή, μια ανασφάλεια στην αγορά, μια αβεβαιότητα ότι τι θα κάνουν οι σύνεργοι. Θα βγάλουν το ναι, θα βγάλουν το όχι. Υπάρχει βέβαια μια κρίσιμη διαφορά. Ότι στη σύγκρουση που γίνεται αυτή τη στιγμή εσωκομματικά, μπορεί ο συναισθηματισμός και ο λυρισμός και τα μεγάλα λόγια να είναι με τη μεριά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αλλά και η πολιτική ισχύς και η κοινωνική αναγνώριση είναι με τη μεριά του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα πάμε, αν πάμε σε αυτό το δημοψήφισμα, σε αυτό το δημοψήφισμα διαφορά με το προηγούμενο, δεν είναι μόνο ότι δεν θα ψηφίσουν μερικά εκατομμύρια, αλλά 35.000 άνθρωποι. Είναι επίσης ότι ο Τσίπρας ο ίδιος αυτή τη φορά θα λέει ψηφίστε ναι. Δεν θα δώσει άλλη δυναμική. Θα δώσει άλλη δυναμική. Συνεπώς, θεωρώ αυτό που είπα πριν είναι μάλλον απίθανο το ενδεχόμενο. Ναι, ένα απίθανο σενάριο. Να προκαλέσει ναι, κομματικό δημοψήφισμα ο Τσίπρας και να το χάσει. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, μετά το δημοψήφισμα, η επόμενη μέρα, εάν γίνει το δημοψήφισμα, είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχουν και κάποιες ισορροπίες, θα δούμε τελικά να το αποφασίσουν όχι. Αλλά εάν αποφασίσουν το δημοψήφισμα, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι δεν θα μιλάμε πια για τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση. Μα σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε για πολύ καιρό ακόμη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι η εικόνα που έχουμε σήμερα, και όσο ξέρουμε και τους ανθρώπους και το χώρο, είναι ότι πια οι πολιτικές διαφωνίες έχουν μεταφραστεί σε βαθιές προσωπικές διαφορές που δεν επουλώνονται εύκολα. Με τις πολιτικές διαφωνίες, τις πολιτικές αντιδικίες, πολιτικές αντιθέσεις, μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει ένα συμβιβασμός, κάποιος να υποχωρήσει, κάποιος να κερδίσει, κάποιος να χάσει. Αλλά όταν έχουν χαλάσει και οι προσωπικές σχέσεις, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει να συγκατοικείς στον ίδιο πολιτικό οργανισμό. Οπότε θα αναγκαστούν κάποιοι να αποχωρήσουν ή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα αναλάβει πρωτοβουλία. Με κάποιο τρόπο. Να τους απομακρύνει. Με κάποιο τρόπο νομίζω ότι το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο και δεν λέω ότι είναι εύκολο. Και μέχρι την τελευταία στιγμή κάποιοι θα προσπαθούν να το αποφύγουν. Αλλά ομολογώ ότι η εικόνα που παίρνω σήμερα δεν είναι η εικόνα που μου επιτρέπει να πιστεύω ότι μπορεί να αποτραπεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Τσίμα. Συνεχίζουμε με τις οικονομικές εξελίξεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα προσφέρει τη στήριξή του προτού η Ελλάδα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις από τη μια και από την άλλη οι Ευρωπαίοι ρυθμίσουν το χρέος, αναδιαθρώσουν ή τέλος πάντων το καταστήσουν βιώσιμο, λέει το Ταμείο σύμφωνα με έγγραφο που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Financial Times. Πρόωρες συντάξεις και φορολόγηση αγροτών φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των τεχνικών κλιμακίων. Πρόσωπο με πρόσωπο με την Τέλεια Βελκουλέσκου που έφτασε το απόγευμα στην Αθήνα θα έρθουν το πρωί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Σταθάκης. Και μπορεί τα διαδικαστικά να λύνονται έστω και με δυσκολίες, καθώς η συνάντηση θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο, νέα εμπόδια ορθώνονται όμως στη διαπραγμάτευση πριν ακόμη αυτή αρχίσει ανάμεσα στους επικεφαλείς των δανειστών και την κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πήρε το πράσινο φως για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, αλλά απλώς για να επιβλέψει ότι η στήριξη των Ευρωπαίων θα ακολουθεί τις επιταγές που έχει το Ταμείο στο μυαλό του. Αυτά γράφονται σε άκρως εμπιστευτικό έγγραφο που αποκάλυψαν οι Financial Times, όπου ξεκαθαρίζεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο νέο πρόγραμμα, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες και άρα για όλο το 2015. Οι διαπραγματευτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις, όμως δεν μπορούν να συμβάλλουν σε μια συμφωνία τεχνικού επίπεδου σε αυτή τη φάση. Το Ταμείο θα αποφασίσει να συμμετάσχει σε ένα επόμενο στάδιο, εφόσον η Ελλάδα έχει συμφωνήσει σε μια ολοκληρωμένη λίστα μεταρρυθμίσεων και εφόσον οι Ευρωπαίοι δανειστές έχουν συμφωνήσει σε ελάφρυνση του χρέους. Η εξέλιξη αυτή ήδη θέτει σε κίνδυνο το πρόγραμμα, καθώς ως γνωστόν η Γερμανική Βουλή παρουσιάζει ως απαράβατο όρο τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη νέα χρηματοδότηση, από το οποίο αναμένεται
αναμένεται να εκταμιευθούν περί τα 30 δις. Με στόχο πάντως να μην χαθεί επιπλέον χρόνος που θα περιπλέξει κι άλλο την κατάσταση, οι δανειστές ζήτησαν να προχωρήσουν άμεσα και με τη μορφή του τρίτου πακέτου προαπαιτουμένων η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων και η κατάργηση όλων των ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων για τους αγρότες. Δηλαδή ο φορολογικός του συντελεστής να πάει στο 26% από το 13%, να καταργηθεί η έκπτωση στο πετρέλαιο και να φορολογηθούν οι επιδοτήσεις. Πρώτη συμφωνία. Ελοχεύει κίνδυνο. Σε αυτή τη χρονική στιγμή πρώτη συμφωνία με δεδομένο το συμφέρον της χώρας. Αλλά και η γερμανική Bild σε άρθρο της με τίτλο «Η Ελλάδα άρχισε πάλι τα κόλπα με την Τρόικα» κάνει λόγο για εμπόδια που ορθώνει η ελληνική πλευρά, όπως τονίζει η αξιωματούχος του ESM που δεν κατονομάζεται. Η ελληνική κυβέρνηση αποκρύπτει σημαντικά στοιχεία ώστε οι συζητήσεις να μην σημειώνουν πρόοδο. Ξεκινά από το σημείο στο οποίο σταμάτησε με την Τρόικα. Ήδη πάντως μετά και την τοποθέτηση Τσίπρα που έκανε λόγο για ελάφρυνση των αγροτών μέσω άλλων πολιτικών, εφόσον τους επιβληθεί η φορολογική μεταρρύθμιση, στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τρόπους για τη συρρήκνωση του φορολογητέου του εισοδήματος που θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση των δαπανών τους που εκπίπτουν, καθώς και θέσπιση αφορολόγητου ορίου, το οποίο δεν ισχύει για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο σήμερα απασχολήθηκαν με τις κρατήσεις φόρων υπερτρίτων, ενώ ξεκινά η διαβούλευση για τα εργασιακά. Παράλληλα, μελετάται και η διαδικασία απλοποίησης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης, οι δανειστές ζητούν την κατάργηση του ανώτερου κλιμακίου της εισφοράς αλληλεγγύης 8% που επιβάλλεται στα 500.000 ευρώ και άνω, καθώς εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε φοροδιαφυγή. Κάτι όμως που αντικρούει η κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι βοηθά στην ανακατανομή των βαρών στους φορολογούς. Μαζί μας ο Σωτήρης Νίκας. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο βίντεο που παρακολουθήσαμε. Στις πρώτες επαφές, Σωτήρη, των θεσμών, των εκπροσώπων των θεσμών με υπουργούς, επίπεδο υπουργών αυτή τη φορά. Νομίζω ήρθε και η κυρία Βελκουλέσκου. Βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επιτροπή αυτή. Έφτασε μετά από ένα σύριαλ γεγονότων το αν θα έρθει ή δεν θα έρθει, πότε θα έρθει κτλ. Αυτά είναι τα πρώτα της πλάνα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και αύριο 10 η ώρα στο ίδιο το χώρο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα έχει και την πρώτη της συνάντηση και εκείνη και οι υπόλοιποι επικεφαλής των θεσμών με τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σταθάκη. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει έτσι ένα crash test των δύο πλευρών, γιατί εντάξει, οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο εξελίσσονται, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οπότε εκεί θα έχουμε την πρώτη κόντρα, γιατί είναι βέβαιο το ότι οι δανειστές θα ζητήσουν από τους υπουργούς ένα νέο νομοσχέδιο με προαπαιτούμενα μέτρα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, κυρίως με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και επίσης με τις αλλαγές στη φορολογία των αγροτών. Αλλά από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση το απορρίπτει όλες αυτές τις μέρες αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι δεν προβλέπεται από την απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κατατεθεί και να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ζητούν οι θεσμοί, εκπρόσωποι των θεσμών. Για παράδειγμα, έχει ακουστεί κάτι για την έκτακτη εισφορά. Ναι, ακριβώς. Σήμερα ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ζήτησαν να καταργηθεί το 8% που επιβάλλεται με το νέο νόμο, με αυτόν που ψηφίστηκε στις 15 Ιουλίου, στα εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Οι εκπρόσωποι των δανειστών θεωρούν ότι αυτό θα βοηθήσει, σαν μέτρο αυτό θα βοηθήσει στη φοροδιαφυγή και ζητούν να υπάρξει ένα κλιμάκιο από 100.000 και πάνω, απεριόριστα, που θα φορολογείται, θα έχει έκτακτη εισφορά 6%. Ο ιδανικός χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των διαπραγματεύσεων, Σωτήρη? Είναι η 5 κάτι Αυγούστου, ούτως ώστε να έχουμε εκεί ένα κείμενο συμφωνίας, να έχουμε το μνημόνιο ουσιαστικά, το καινούργιο μνημόνιο, που θα περιγράφει αναλυτικά σε 180 σελίδες τι έλεγε η Σύνοδος Κορυφής, η απόφαση Συνόδου Κορυφής, τα μέτρα δηλαδή και το πότε θα εφαρμοστούν, ώστε να προλάβουν τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών και το δικό μας και το Eurogroup να εγκρίνουν αυτή τη συμφωνία. Να μας δώσουν χρήματα. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας δώσει χρήματα τελικά? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσισε χθες ότι δεν θα συμμετάσχει σε νέο πρόγραμμα σε αυτή τη φάση μέχρι να ρυθμιστούν τα θέματα του χρέους και των μεταρρυθμίσεων που θα εφαρμόσει δηλαδή, η Ελλάδα. Πιέζει και προς Ελλάδα, πιέζει και προς Βρυξέλλες και Βερολίνο. Και Βερολίνο, ακριβώς. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε νέο πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο σκέλη ενός προγράμματος. Το ένα είναι ο έλεγχος και η κατάρτισή του. Σε αυτό το κομμάτι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι εδώ, είδαμε και την κυρία Βελκουλέσκου, είναι εδώ, συμμετέχει. Άρα αυτό το κομμάτι μπαίνει στην άκρη. Το δεύτερο κομμάτι είναι της χρηματοδότησης.
Αυτό που καταλαβαίνουμε πλέον είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν προτίθεται να βάλει χρήματα στο ελληνικό πρόγραμμα, στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, αν δεν έχει πρώτα ρυθμιστεί το χρέος και δεν έχει εξασφαλιστεί ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για 16 δις που θα συμβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι τα απομεινάρια, ας το πούμε έτσι, από το πρόγραμμα που έληξε με την αίτηση της κυβέρνησης για νέο πρόγραμμα. Είναι τα απομεινάρια αυτά και θα μεταφερθούν, είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν στο νέο μνημόνιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Για να τα δούμε όλα αυτά τώρα με τη βοήθεια του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Μπάμπη. Γεια σου. Αυτή η πίεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το χρέος δεν είναι απαραίτητος κακή για εμάς. Ίσα-ίσα είναι ένα μεγάλο ατού για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρακτικός θα το πει, φαντάζομαι, σε επόμενες μέρες και στους κομματικούς του αντιπάλους, ότι εάν πάμε σε αυτή τη συμφωνία, την οποία έχει υποδιαπραγμάτευση, υπάρχει το θέμα της ρύθμισης του χρέους, δηλαδή της περικοπής του χρέους, του κουρέματος του χρέους, δηλαδή αυτό που ήθελε πάντοτε αυτό το κομμάτι του πολιτικού τόξου, μαζί και ο κύριος Λαφαζάνης. Και αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως, πρέπει να σοβαρευτούν και οι Ευρωπαίοι και να το πούν, να το παραδεχτούν και να δώσουν και το περίγραμμα αυτής της λύσης. Πέρυσι τέτοια εποχή, αν παίζαμε τώρα, τι λέγαμε, τα ίδια λέγαμε. Mm-hmm. Να δώσουν οι Ευρωπαίοι το περίγραμμα της λύσης για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες λύσεις, να πιστεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Όπως βλέπεις, ούτε μία πλευρά προχωρά εύκολα, ούτε η άλλη. Προϋποθέσεις για να υπάρξει μία τέτοια διέξοδος, δηλαδή και μία τέτοια διευθέτηση για το χρέος. Υπάρχουν, είναι πάρα πολλές. Πλέον άπαντες λένε ότι χωρίς αυτή τη διευθέτηση δεν έχει έννοια το υπόλοιπο κομμάτι της συμφωνίας που έκαναν οι Ευρωπαίοι με τον κύριο Τσίπρα τις προάλλες, την νύχτα της 12ης προς την 13η. Γιατί όταν δέχεσαι και η Ευρωπαίοι έχει δεχτεί ότι η Ελλάδα δεν θα πιάσει τα πλεονάσματα που παλαιότερα είχαν γραφτεί, αλλά φέτος θα έχουμε έλλειμμα, θα πάμε μετά σε ένα πολύ μικρό πλεόνασμα, μετά σε ένα λίγο μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ρύθμιση χρέους. Αν εφαυτείς τις ρυθμίσεις, δεν στέκει αυτό το κομμάτι του συλλογισμού. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ακαθόδες, δεν συζητείται, διότι δεν θέλει κανείς να το συζητήσει. Είναι το ζήτημα των λεγόμενων αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, η πώληση ή η διαχείριση, για να φέρει κανένα τάλιρο, της κρατικής περιουσίας, που θα έρθει να συμμετάσχει στη δημιουργία αυτού του φαντ, αυτού του ταμείου, το οποίο θα είναι, αν θέλεις, η εγγύηση για να δοθούν τα χρήματα στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολο ζήτημα, πρέπει να λυθεί ταυτόχρονα με το ζήτημα του χρέους και ακόμη είμαστε μακριά από το να το ξεκινήσουμε καν. Σε όλο αυτό, σε αυτό τον καμβά, πώς μπαίνουν αυτές οι εξελίξεις που παρακολουθούσαμε και με τη Λίδα Μπόλα, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση εξαιρετικά δυσχερή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον λεγόμενο δείκτη εμπιστοσύνης στην οικονομία. Θέλω να σου πω ότι είναι ένας δείκτης που δεν κάνει ποτέ λάθος. Εγώ τον παρακολουθώ όσα χρόνια υπάρχει. Μπορούμε να τον δείξουμε. Ναι. Είναι αυτό που λέει. Είναι αυτό που λέει κυριολεκτικώς. Και το λέει πολύ πιο γρήγορα από το να περιμένεις τα στοιχεία του ΑΕΠ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ βλέπετε πώς είναι. Την εξέλιξή του από το 2014. Από τον Αύγουστο του 2014. Και πώς αρχίζει και κατεβαίνει. Έτσι, μετά κάνει, τι έχουμε εκεί? Έχουμε μπει στον Ιανουάριο, του οπότε βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο, στο 90,7, στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη του έτους. Ναι. Ανεβαίνει λίγο το Μάρτιο μετά τη συμφωνία του Φεβρουαρίου, που φαίνεται ότι επανέρχεται μια κατάσταση έτσι. Πολύ λίγο ανεβαίνει. Ομαλά, ναι. Γενικότερα πέφτει και τώρα έχει πέσει στο 81. Και σε πληροφορώ ότι το χαμηλότερο σημείο που έχει υπάρξει ποτέ αυτός ο δείκτης είναι το 75. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 75. Πότε? Και ήταν το Μάρτιο του 2009. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι καλός. Το Μάρτιο του 2009 έδειξε ότι τα πράγματα πάνε στραβά. Και εγώ τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Βαρόμετρο και δείχνει, για την πραγματική οικονομία. Ναι. Και δείχνει λοιπόν αυτός ο δείκτης ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και πηγαίνουν άσχημα. Αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, δεν πρέπει να περιμένουμε, Σπύρο, ότι θα γίνει το οτιδήποτε. Παρόλο ότι, από την άλλη, αν τελειώσουν οι κομματικές διεργασίες και αν τα 30 ή 35 που άκουσα τώρα τον Παύλο Τσίμα να λέει, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίσουν στη θέση των. Με συγχωρείς. 30.000. Ναι, 30 ή 35. Ο Παύλος, ναι, είπε 35. Λοιπόν, των 2.246.064 και 64 ανθρώπων, Ελλήνων πολιτών και Ελληνίδων, που ψήφισαν το κόμμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, οι 35 ή 30.000 θα αποφασίσουν για αυτούς. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι καθεστώς ήδη ζούμε. Νομίζω για όλους.
Όχι μόνο για τα 2 εκατομμύρια. Ναι, ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε. Οι επιπτώσεις αφορούν όλο το. Ίσως θα έπρεπε, Σπύρο, να ζητήσουμε να ψηφίσουμε και εμείς σε αυτό το εσωκομματικό δημοψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν λύσουν αυτό το θέμα και αν δεν μπουν πότε θα γίνει η συμφωνία, βλέπω διαφόρους οι οποίοι θα τρίβουν τα χέρια τους στο Βερολίνο. Ξέρεις ποιον εννοώ. Όλοι το γνωρίζουν. Διότι θα δουν και θα διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα καθυστερεί. Όσο καθυστερεί, τόσο το Brexit ξαναγίνεται ένα πιθανό σενάριο. Και μέσα σε όλο αυτό το θέμα είναι και το ζήτημα των τραπεζών, γιατί όταν μιλάμε για εμπιστοσύνη και δείκτη εμπιστοσύνη στην οικονομία, να τελειώνει πολύ γρήγορα και αυτή η υπόθεση. Γιατί αν δεν τελειώσει η συμφωνία, δεν θα έχουμε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, δεν θα έχουμε ποτέ μια ομαλότητα στην ελληνική οικονομία. Ποτέ. Ακόμη περισσότερο πρέπει να βιαστούμε να τελειώσουμε την ανακεφαλαιοποίηση πριν την 31η Δεκεμβρίου. Στην πραγματικότητα πρέπει να τελειώσουμε Οκτώβριο, άντε αρχές Νοεμβρίου το αργότερο. Γιατί όμως μέχρι τότε, διότι από εκεί και μετά θα ισχύουν οι νέοι κανόνες που πλέον τους έχουμε και εμείς. Πέρασε ο νόμος για το πώς θα πουλώνονται τα τραύματα που ενδεχομένως θα παρουσιάζονται στις τράπεζες και όπως ξέρουμε όλοι περιλαμβάνουν πλέον και κούρεμα καταθέσεων. Άρα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Διασφαλίζονται όμως από τις 100.000 και κάτω, διασφαλίζονται. Θα διασφαλιστεί αν όλα έχουν γίνει σωστά και αν έχουμε μπει και εμείς στην Τραπεζική Ένωση και έχει προχωρήσει αυτή. Εδώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη, με νέες προτάσεις που κάνουν, θα τα μιλήσουμε όταν επιστρέψω εγώ από διακοπές, εσύ θα καθίσεις εδώ αν δουλεύεις, αλλά η Ευρώπη προχωράει. Εδώ είναι τα πράγματα απλά και νομίζω ότι ευτυχώς ακούω και την κυβερνητική εκπρόσωπο που τα έβαλε τόσο απλά. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην Ευρώπη και εκείνοι που δεν είναι πεισμένοι γι' αυτό. Είναι καιρός να πάμε όλοι μαζί όσοι πιστεύουμε στην Ευρώπη και να αγκαλιάσουμε και τους υπόλοιπους που δεν πιστεύουν, αλλά να υπάρχει διάλογος, αλλά να προχωρήσουμε. Αν δεν προχωρήσουμε μέσα στον Αύγουστο, από εκεί και πέρα η κίνδυνη θα είναι μεγάλη. Συνιστούν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο το είπε ο κ. Λαφαζάνης και προφανώς κάποιοι θα ρωτούν ότι τι είναι αυτά τα 35 δις. Συνιστά αυτό το ποσό συναλλαγματικό απόθεμα για τη χώρα και πού υπάρχουν 35 δις. Ο κύριος Λαφαζάνης, το λέω μήπως δεν μας παρακολούθησαν από την αρχή, είπε ότι δεν είναι καταστροφή η έξοδος από το ευρώ, η πάγια θέση του, και ότι τι σημαίνει δεν έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα. Έχουμε 35 δις και υπάρχουν και σε θηρίδες χρήματα. Ναι. Κοίτα να δεις, οπωσδήποτε αυτή είναι μια πολιτική οικονομία η οποία αφορά σε αυτούς που την εφευρίσκουν. Αν πάρουμε όμως το πώς είναι, αυτά ανήκουν στους ανθρώπους που τα έχουν. Δεν ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, οπότε θα μπορούσαμε να τα πούμε ότι είναι συναλλαγματικά αποθέματα. Εάν ο κ. Λαφαζάνης όμως έχει έναν τρόπο να τα πάρει από τους ανθρώπους και να τα βάλει στο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης Ελλάδος, τότε πράγματι μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι συναλλαγματικά αποθέματα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι το να πάρεις τα χρήματα αυτά από τους ιδιώτες, τα νοικοκυριά, τους γέροντες και τις γερόντισες, όποιοι τα έχουν, εν πάση περιπτώσει, όπου τα έχουν, στις θηρίδες, στα προσκέφαλα ή στις χύτρες ταχύτητος, το να τα πάρεις από αυτούς για να τα χρησιμοποιήσεις εσύ ως κράτος, μεσολαβεί κάτι το οποίο δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, διότι είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια πολύ έντονη κρατική βία. Όλοι το σκεφτόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Πάπα Παπαδημητρίου. Εγώ. Τώρα, να έρθουμε στον κύριο Βαρουφάκη. Με έντονη ηρωνία και υποτιμητικά σχόλια συνεχίζει τις αναφοράς του ο διεθνής τύπος, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν ωστόσο οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φίλης μίλησε για τον κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο στόλισε με χαρακτηρισμούς προκειμένου να τον υπερασπιστεί. Ο Γιάννης Βαρουφάκης συνηθίζει καθημερινά μέσω συνεντεύξεών του να δίνει το παρόν στην επικαιρότητα και να μιλάει για τον εαυτό του. Μάλιστα, προκαλεί τόσο θόρυβο ώστε στα διαλύματα της δικής του παρουσίας να έχουν να πούν κάτι για αυτόν ή άλλοι. Όχι πλέον και πολύ κολακευτικά λόγια, όπως ο αρθρογράφος της Die Welt που τον αποκαλεί Kim Kardashian της πολιτικής. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το κείμενο παρότι αναφέρεται στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ναι, δυστυχώς αυτόν που έχει μετατραπεί σε διεθνή celebrity από μικρής διάρκειας Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Αυτό που συνεχίζει να προκαλεί τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι η αποκάλυψη ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών σχεδίαζε με μια κλειστή ομάδα δικών του ανθρώπων τη δημιουργία ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος. Δεν ήταν τελικός ο στόχος η δραχμή. Από εκεί και πέρα είχε μια στρατηγική στο μυαλό του η οποία μπορεί μην απέδωσε και δεν απέδωσε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, επιχείρησε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος να παράσχει κάλυψη στον κύριο Βαρουφάκη, χρησιμοποιώντας ωστόσο υβριστικές εκφράσεις για το πρόσωπο του πρώην Υπουργού. Ο Βαρουφάκης έχει πει πολλές μ***ες. Με τις μ***ες που έχει πει πάνε να τον καταστήσουν πρόβατο επισφαγή μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον υπερασπίζομαι γιατί δεν πιστεύω πως είχε κρυφό σχέδιο. Λέει αυτά που λέει και τον διαψεύδουν και οι φίλοι του ακόμα.
Αν ίσχυαν όσα έχει πει, θα ήταν η πρώτη δίκη που θα οδηγούσε σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά δεν ισχύουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφύγει να αναφερθεί στις κινήσεις του Γιάννη Βαρουφάκη, αναφερόμενος ακόμα και στο ενδεχόμενο να απειλείται ο Αλέξης Τσίπρας από ηχογράφηση του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Εγώ σας λέω τι ελπίζω ότι ο κ. Τσίπρας δεν είχε δώσει τέτοια εντολή. Μπορεί να μην είναι αλήθεια. Η βασική θέση που έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός ήταν η εντολή. Αλλά μπορεί. Οι επιπτώσεις. Μπορεί ο κ. Βαρουφάκης να ξέρει άλλα πράγματα. Τι να σας πω. Μπορεί να ξέρει άλλα πράγματα. Και επειδή ο κ. Βαρουφάκης έχει αυτή τη συνήθεια να. Τι να σου πω, να ηχογραφεί τους συνομιλητές. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί. Τώρα δεν μου αρέσει να μπαίνω σε τέτοια σφαίρα στη δημοσιολογία. Τώρα υπονοείται ότι έχει κάποιο ντοκουμέντο και δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως μπορεί να εκβιάζει τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείω, με τον κύριο Βαρουφάκη δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα πια. Το θέμα για μένα δεν είναι τι έκανε ή τι δεν έκανε ο κύριος Βαρουφάκης. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι τι έκανε ή δεν έκανε ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον κύριο Βαρουφάκη, ο Πρωθυπουργός λέει ο κύριος Βαρουφάκης ότι του έδωσε τις εντολές, ο Πρωθυπουργός χάραξε τη στρατηγική, παρακολουθούσε την υλοποίησή της και μέχρι σήμερα δεν έχει διαψεύσει τον κύριο Βαρουφάκη. Αν ήθελαν οι μνημονιακοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τη διευθέτηση πιθανών ποινικών ευθυνών Βαρουφάκη, άρχισαν 30 υπογραφές για να ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Ο κύριος Βαρουφάκης, και αφού ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύει άρθρο στη Μον Διπλωματίκο, που επανέρχεται στα όσα έγιναν στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, μιλώντας για ήττα της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα είχαν ένα στόχο. Να ταπεινώσουν την κυβέρνησή μας και να μας αναγκάσουν να συνδικολογήσουμε. Ακόμη και αν αυτό σήμαινε την οριστική αδυναμία των δανειστών να ανακτήσουν τα χρήματά τους ή την αποτυχία του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, που μόνο εμείς θα μπορούσαμε να πείσουμε τους Έλληνες να το αποδεχθούν. Την απάντησή της έδωσε σήμερα η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας σχετικά με το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για τις τηλεοπτικές άδειες. Με στοιχεία που παρουσίασε η Ένωση κατέδειξε την αντισυνταγματικότητα διατάξεων που καταστρατηγούν την πολυφωνία, ενώ υπάρχουν πολλά ζητήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τη ρύθμιση και την αδειοδότηση. Απαντήσεις και επιχειρήματα για το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης αναφορικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς έδωσαν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας. Κυβερνητικά στελέχη έχουν κατ' επανάληψη ισχυριστεί πως οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ουδέποτε πλήρωσαν για τις συχνότητες που χρησιμοποιούν. Η αλήθεια είναι πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν πληρώσει από το 1995 έως το 2014 το ποσό των 98,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ο δωρεάν τηλεοπτικός χρόνος που έχει διατεθεί στα πολιτικά κόμματα σε προεκλογικές περιόδους ανέρχεται στο ποσό των 47,3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως άλλωστε όριζαν οι νόμοι του κράτους, με τους οποίους γινόταν συμψηφισμός των τελών συχνοτήτων με τηλεοπτικό χρόνο που παραχωρεί το δωρεάν στα κόμματα. Η γνωστή, θα μου επιτρέψετε να πω, παρόλα, η οποία έχει χαρακτηριστικά τσίχλα στο τελευταίο διάστημα, ότι ούτε ένα σταθμός δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, αποδεικνύεται ότι είτε είναι ενσυνείδητη και καραμπινάτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, είτε κάποιοι οι οποίοι επαγγέλλονται την εξυγίανση και την εφαρμογή των νόμων και του συντάγματος δεν γνωρίζουν το θέμα. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στην 20ετία 1995-2014, όταν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί χρησιμοποιούσαν αναλογικές συχνότητες που αποτελούν δημόσιο αγαθό και ήταν μάλιστα υποχρεωμένοι να πληρώνουν στο δημόσιο το 2% του κύκλου εργασιών τους. Από το 2014 και μετά, ωστόσο, συντελέστηκε μια μεγάλη αλλαγή. Και η διαφορά είναι η ψηφιακή εποχή. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί κατά την αναλογική εποχή ήταν και πάροχοι περιεχομένου και πάροχοι δικτύου. Και τους είχαν τη χρήση μια συχνότητα. Η συχνότητα είναι ένα σπάνιο αγαθό το οποίο διαθέτει το κράτος. Τώρα πια οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν είναι πάροχοι δικτύου, δεν έχουν καμία σχέση με τις συχνότητες και είναι απλή πάροχοι περιεχομένου. Οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις υπενθυμίζουν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες πλουραλισμού, τις οποίες η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει, καθώς για τον αριθμό των αδειών θα αποφασίζει ο Υπουργός Επικρατείας, την ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι άδειες περιεχομένου δίνονται με την πληρωμή ενός απλού παραβόλου. Διαβάζοντας κανείς το πλαίσιο αυτών των ατελών θέσεων, βλέπουμε κάτι. Ότι εν έτη 2015, όπου σε όλη την Ευρώπη ο πλουραλισμός των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων είναι δεδομένος, εδώ πάμε να τον περιορίσουμε. Ή να τον βάλουμε υπό διαπραγμάτευση. Ή να τον θέσουμε υπό διωγμών.
είτε να τον θέσουμε υπαμφισβήτης. Κυρίως με δοξασίες. Από το 2014 και έπειτα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί, εφόσον δεν χρησιμοποιούν πλέον αναλογικές συχνότητες που είναι δημόσιο αγαθό, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής τελών συχνοτήτων. Βασικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ήταν η σύσταση ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα εξέπεμπαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Για το λόγο αυτό διεξήχθη διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο πλειοδότησε η Digia, καταβάλλοντας 18,3 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να λάβει άδεια για 15 έτη. Στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν πως το τίμημα αυτό είναι πολύ χαμηλό. Εάν κάποιος κάνει ανατρέξει στα αντίστοιχα τέλη που πληρωθήκαν στην Ευρώπη και το οποίο αυτή τη δουλειά την έκανε η Pricewaterhouse, θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι, ότι στην Ελλάδα πληρώθηκαν τα υψηλότερα τέλη στην Ευρώπη. Και δεν είναι τα υψηλότερη για 10, 20, 30%. Είναι περίπου 5 φορές πάνω από το μέσο όρο. Το τίμημα των 18,3 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχεί σε 110 ευρώ ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα, όταν το αντίστοιχο τίμημα στην Κύπρο διαμορφώνεται σε 64 ευρώ ανά 1.000 κατοίκους, σε 61,6 ευρώ στην Τσεχία, σε μόλις 6,9 ευρώ στη Γερμανία, σε 26,5 ευρώ στην Ιταλία και σε περίπου 28 ευρώ στη Βρετανία. Η κυβέρνηση μάλιστα φαίνεται να αγνοεί τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην τηλεοπτική αγορά, αλλά και την υπερβολική φορολογία που έχουν ήδη καταβάλει οι ιδιωτικοί σταθμοί. Είναι ενδεικτικό ότι την πενταετία 2008-2013 ο κύκλος εργασιών των τηλεοπτικών σταθμών μειώθηκε κατά περίπου 50%. Για κάθε καθαρό έσοδο ύψους 60 ευρώ για 50 λεπτών, οι τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαρύνονται με 14 ευρώ ΦΠΑ, με 12,2 ευρώ ειδικό φορο τηλεόρασης, 13,1 ευρώ αγγελιώσιμο και 20 λεπτά τέλος υπέρ τυφλών. Η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών τονίζει ότι επιθυμεί διάλογο με την κυβέρνηση, κάτι που δεν έχει συμβεί έως τώρα, παρά τα αιτήματα που έχουν διατυπώσει τηλεοπτικοί σταθμοί. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιούν ότι θα εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Μαζί μας ο Αχιλλέας Τόπας παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου από την Ένωση να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και αριθμούς. Αχιλλέα. Ναι, Σπύρο, και ο πλέον ενδεικτικός αριθμός είναι ο εξής. 8 δισεκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί σε φόρους και σε ασφαλιστικά ταμεία και σε επενδύσεις από την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης έως σήμερα. Επίσης, άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι οι επιβαρύνσεις που έχουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα και οι οποίες είναι αρκετά υψηλές. Είδαμε και ορισμένα στοιχεία στο βίντεο, επιβαρύνσεις όπως το αγγελιώσιμο, ο ειδικός φόρος τηλεόρασης που είναι της τάξης του 20% επί του κύκλου εργασιών. Συνολικά λοιπόν αυτές οι επιβαρύνσεις ανέρχονται σε ένα ποσοστό της τάξης περίπου το 40%, πολύ υψηλότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία για παράδειγμα οι επιβαρύνσεις αυτές είναι περίπου 5,5%, στην Πορτογαλία 4%, στη Τσεχία είναι 2%, ενώ σε άλλες χώρες το ποσοστό είναι μηδενικό, όπως στη Γερμανία και στην Ιταλία. Και τέλος, Σπύρο, εγείρεται και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει αφορά στον πλουραλισμό, ο οποίος είναι και το ζητούμενο πλέον, με βάση και το ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία πλέον έχει προχωρήσει, δίνει τεράστιες δυνατότητες για εκπομπή άπειρων συχνοτήτων, διαφόρων μέσων, και η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει δεν προβλέπει πόσες άδειες πρόκειται να δοθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε παρόχους περιεχομένου, κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν περιορισμοί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα του πλουραλισμού, όπως τονίζουν και νομικοί, ενδεχομένως να τίθεται ένα αμφιβόλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα. Τώρα θα πάμε στο πεδίο του Άρεως. Εικόνες ανάξεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εκτελήσονται καθημερινά εκεί στον καταβλισμό, όπου συνοστίζονται τουλάχιστον 400 πρόσφυγες. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων τους μοίρασε φαγητό, ενώ οι εθελοντές που έκαναν καταμέτρηση χθες ανέφεραν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την ύπαρξη τουλάχιστον 10 μικρών παιδιών. Ένα μωρό που γεννήθηκε πριν από 5 μέρες στον καταβλισμό μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο Παιδών. Κάτω από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο, οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων μοιράζουν 500 μερίδες φαγητό στους πρόσφυγες στο πεδίο του Άρεως. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η περιφέρεια και η κεντρική πολιτική κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να το δουν σοβαρά και υπεύθυνα το θέμα. Ανάμεσα στους πρόσφυγες και 178 ανήλικοι. Επίσημη καταγραφή τους ακόμη δεν υπάρχει.
Μόλις χθες, μια ομάδα εθελοντών πραγματοποιούσε καταγραφή εδώ στον καταβλισμό των προσφύγων στο πεδίο του Άρεως, ανακάλυψε 10 συνόδευτα παιδιά. Ειδοποίησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που έστειλε εδώ το κέντρο πρώτης υποδοχής για να τα εντοπίσει. Ενώ παράλληλα, ζήτησε από το Δήμο Αθηναίων να διαθέσει παιδικό σταθμό ώστε να φιλοξενηθούν προσωρινά. Εδώ ήρθαμε από το Δήμο Αθηναίων, από την κοινωνική υπηρεσία, για να παραλάβουμε κάποιες κυρίες, γυναίκες, οι οποίες έχουν πολύ μικρά παιδιά, μάλιστα μία έχει 5 ημερών παιδάκι. Δύο παιδιά, το ένα βρέφος μόλις 5 ημερών, που γεννήθηκε στον καταβλισμό, μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης για ιατρική παρακολούθηση. Για ντροπιαστική κατάσταση κάνει λόγο ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΟΗΕ. Η κατάσταση είναι ντροπιαστική. Πρέπει να βρεθούν λύσεις άμεσα. Είναι μια επίγουσα κατάσταση που χρειάζεται τη συντονισμένη αντιμετώπιση των ελληνικών αρχών για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ανθρώπων. Ακόμη, δύο μονογονεϊκές οικογένειες με 7 παιδιά θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε στέγη κακοποιημένων γυναικών. Συνεχίζουμε να πιέζουμε και δεν κρύβω ότι εγώ είμαι και λίγο απογοητευμένος από χθες, γιατί συνεχίζουμε να συζητάμε, αλλά δεν βρίσκουμε λύση. Πρέπει να βρούμε λύση όχι μόνο για αυτούς που είναι στο πεδίο του Άρεως, αλλά το κυριότερο πρέπει να βρούμε και για αυτούς που έρχονται παρακάτω. Έρχονται και άλλοι. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν χώροι και να τους αντιμετωπίσουμε ως αυτό που είναι. Άστεγοι, πεινασμένοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Σε διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Αττικής αποφασίστηκε η μεταστέγαση των προσφύγων σε χώρο που θα πληρεί τις προδιαγραφές της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Η κυβέρνηση, αντί να σπαταλάει πολύτιμο χρόνο για το πώς θα αποφύγει τη σύγκρουση διαφόρων ομάδων και συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να δώσει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που δημιούργησε η άφρον πολιτική της στο μεταναστευτικό. Ώσπου να βρεθεί όμως ένας τέτοιος χώρος, οι πρόσφυγες θα πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο του Άρεως. Και αποτελεί ντροπή η μετατροπή ενός ιστορικού χώρου της Αθήνας, του πεδίου του Άρεως, σε καταβλισμό προσφύγων, άλλο τόσο προκαλεί αποτροπιασμό η εγκατάλειψη αυτών των ανθρώπων στο έλεος του Θεού. Δυστυχώς, κυβέρνηση και περιφέρεια Αττικής αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά γαλαντόμιστα λόγια και ανεπαρκείς πράξεις. Εκεί θα δέχονται καθημερινά τις ιατρικές φροντίδες από τους γιατρούς του κόσμου και το ΚΕΛΠΝΟ, που ήδη εμβολιάζει τους πρόσφυγες, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Πριν από λίγα λεπτά, είχαμε επεισόδιο μεταξύ του Υπουργού Επικρατείας του κ. Παπά και της Προέδρου της Βουλής στην Κεντρική Επιτροπή. Σε λίγο θα πάμε εκεί στη Λίδα Μπόλα να μας πει τι έγινε. Είναι μια περιπετειώδη συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Αμέσως στη Λίδα Μπόλα να μας πει τι έχει γίνει. Λοιπόν, είχαμε πει, Σπύρο, ότι στο Βήμα βρισκόταν την ώρα που είχαμε τη ζωντανή σύνδεση νωρίτερα ο κύριος Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος άρχισε να αναφέρεται και στο θετικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση, κάνοντας αναφορά στις τηλεοπτικές άδειες και καταλήγοντας στο ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η Βουλή να εκλέξει νέο πρόεδρο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει και το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια αιχμή προφανώς προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η μητέρα της είναι προσωρινά επικεφαλής του οργάνου. Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο ακούστηκε ο πατέρας του Νίκου Παπά, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ο κ. Στέλιος Παπάς, να λέει γιατί κάποιοι έχουν και συγγενείς εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε, πήγε στο Προεδρείο και ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Δεν της δόθηκε ο λόγος. Αποχώρησε για λίγο από την αίθουσα, επανήλθε μετά από λίγο και έτσι είχαμε το δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου. Πήρε το λόγο τελικά η κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε ότι δεν επιτρέπει σε κανένα να μιλά έτσι και μίλησε για το αριστερό και αγωνιστικό παρελθόν της μητέρας της και ξαναπήρε το λόγο ο Νίκος Παπάς. Είπε ότι αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να λήξει αυτό το θέμα για να προχωρήσει και το ζήτημα των αδειών. Ταυτόχρονα είχε σηκωθεί όρθιος ο Πάνος Κουρλέτης ζητώντας να σταματήσει όλο αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η διαδικασία, έλεγε. Ζήτησε ξανά το λόγο και ο κύριος Στέλιος Παπάς δεν του δόθηκε. Επικράτησε ένταση για αρκετή ώρα μέσα στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής, όπου τα πράγματα βέβαια τώρα έχουν επανέλθει. Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις και φαίνεται ότι θα είναι ακόμη αρκετά μακριά η νύχτα, Σπύρο. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Λίδα. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών. Σχεδόν ένα χρόνο και 4 μήνες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του αεροσκάφους, που χάθηκε λίγο μετά την απογείωσή του, τη λύση φαίνεται να δίνουν οι κωδικοί πάνω στα συντρίμια που ξεβράστηκαν στο γαλλικό νησί Ρενιόν, δυτικά της Μαδαγασκάρης. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών της Μαλαισίας δήλωσε πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα συντρίμια ανήκουν στο χαμένο αεροσκάφος. Το κομμάτι φτερού που βρέθηκε στο νησί Ρεουνιόν, ανατολικά της Μαδαγασκάρης, στο Δυτικό Ινδικό ωκεανό, θα δώσει τις απαντήσεις για το πρωτοφανές μυστήριο του Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών,
που χάθηκε από προσώπου γης πριν 17 μήνες. Πάνω του διακρίνονται αριθμοί και γράμματα που παραπέμπουν σε σηριακό αριθμό. Made by Boeing. So let's bring up a model of the missing plane and talk about where you would find it on the plane. Our aviation analysts say it would likely be on the back side of the left wing, right in here, a controlling flaperon, as they call it. So it meets the first part of the test for a match. It is the right type of piece to find. It's also the right color and it's in the right condition. It has barnacles all over it. That's consistent with something that's been in the water for 500 days, roughly. Now you have to check out the identifiers, the serial numbers on this piece. Εμπειρογνώμονες πέφτουν στην Τουλούζη, όπου εντός των επόμενων ωρών το εύρημα θα μεταφερθεί για ταυτοποίηση. Μήκους 2 μέτρων, το κομμάτι ξεβράστηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες. So the question is, how did we get debris from just west of Australia to move essentially 4,000 kilometers all the way to Reunion Island here, and perhaps we'll even have some debris arriving along at Madagascar. Αναλυτές εξηγούν ότι το εύρημα θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην αχανή περιοχή. Ειδικοί ερευνούν τις παραλίες του νησιού για άλλα συντρίμμια, ενώ συγγενείς των 239 επιβατών και μελών του πληρώματος του μοιραίου αεροσκάφους είναι συγκλονισμένοι, όπως αυτή η γυναίκα που έχασε το σύντροφό της. If ultimately this is a piece of the wing, then that little thread of hope that I've been holding on to will have to break. And reality will have to take over. Το νέο εύρημα που βρέθηκε σήμερα στην ίδια περιοχή, ένα σακίδιο που εικάζεται ότι ανήκει σε επιβαίνοντα της μοιραίας πτήσης, αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί η άκρη του νήματος για το τι ακριβώς συνέβη στο αεροσκάφος λίγο πριν χαθεί η επαφή με τα ραντάρ. Τώρα θα πάμε στην Έλενα Παπαδημητρίου, γιατί έχει προκαλέσει σοκ στην Ιερουσαλήμ μια επίθεση με μαχαίρι σε συμμετέχοντες σε παρέλαση, Έλενα. Σπύρο, ένας υπερορθόδοξος Εβραίος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά των συμμετοχών του στην παρέλαση του Gay Pride στην Ιερουσαλήμ. Είναι αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε, Έλενα. Είναι οι φωτογραφίες που έχουν δοθεί στα διεθνή δίκτυα από συμμετέχοντες επίσης στην παρέλαση εκείνη τη στιγμή. Έξι τραυμάτισε, μάλιστα κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σοβαρά, γιατί ήταν πάρα πολύ άγρια τα χτυπήματα. Παρέμβαση και δήλωση έκανε και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση και είπε συγκεκριμένα: πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά. Θα τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους με τις αυστηρότερες ποινές. Η ελευθερία της προσωπικής επιλογής αποτελεί μια θεμελιώδη αξία στο Ισραήλ. Να σου πω επίσης ότι το πλήθος των 5.000 ανθρώπων που συμμετείχαν στην παρέλαση όρμησε εναντίον του και άρχισε. Ναι, εδώ στην προηγούμενη, επειδή ναι. Λες όρμησε, εδώ στην προηγούμενη μπορεί να φαίνεται η στιγμή της σύλληψης, μπορεί να είναι. Ναι, γιατί η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, τον ανέκρινε και μάλιστα ο ίδιος είχε διαπράξει μια παρόμοια επίθεση το 2005, τραυματίζοντας επίσης αρκετούς ανθρώπους. Ναι, είναι σοκαριστικό, αιματοκύλησε μια εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Τώρα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή, η Lidl Ελλάς κρατά σταθερές τις τιμές της, απορροφώντας την αύξηση του ΦΠΑ. Ταυτοχρόνως διατηρεί την υψηλή ποιότητα σε όλα της τα προϊόντα, στηρίζοντας και τους Έλληνες παραγωγούς. Δίπλα στους καταναλωτές στέκεται και αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Lidl Ελλάς. Την ώρα που εκατοντάδες προϊόντα αυξήθηκαν λόγω της αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 23%, η Lidl Ελλάς απορρόφησε την αύξηση συγκρατώντας τις ήδη χαμηλές τιμές. Η απορρόφηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% είναι μια ενέργεια στρατηγικής ευθύνης για την εταιρεία και δηλώνει και την υπεύθυνη επιχειρηματική στάση που κρατάμε. Στόχος μας είναι και επίκεντρο πάντα ικανοποίηση του καταναλωτή και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κρατάμε σταθερή την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Η απορρόφηση του ΦΠΑ είναι μια ενέργεια άμεση στήριξη στον Έλληνα καταναλωτή και την ελληνική οικογένεια. Από εκεί και πέρα όμως κρατάμε σταθερές και τις συνεχόμενες προσφορές που έχουμε στα ράφια μας, καθώς επίσης και την πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων μας, τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σχεδόν δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα, επειδή είναι πολύ φθηνά και είναι πολύ καλά. Ωραία.
Η εταιρεία δίνει απάντηση και σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αύξηση των τιμών σε δύο κωδικούς που αφορούν σαλάτες private label. Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε γενικευμένες αυξήσεις τιμών των προϊόντων της μετά την απορρόφηση του ΦΠΑ από το 2013 στο 2023. Αυτό όμως που έχει συμβεί είναι ότι και αυτό είναι ως αποτέλεσμα κάποιων συγκυριακών εξελίξεων στο χώρο των τροφίμων, καθώς επίσης και της αποδιοστικής αλυσίδας, οι οποίες έχουν πιέσει τις τιμές προς τα πάνω. Συγκεκριμένα, μιλάμε για αναπροσαρμογή σε 11 προϊόντα μόνο που έχει προβεί η εταιρεία, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν αφορούν καν στην απορρόφηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23%. Και τονίζω ότι αφορά μόνο σε συγκυριακές εξελίξεις και αναπροσαρμογές, οι οποίες έχουν συμβεί πανευρωπαϊκά και πιέζουμε κάποιες τιμές προϊόντων. Ερχόμαστε γιατί βρίσκουμε αυτό που θέλουμε. Σε πολύ καλές τιμές και σε πολύ καλή ποιότητα. Και έτσι προτιμάμε τα Lidl. Πάντα. Πιο οικονομικά, πιο καλά. Γι' αυτό. Βρίσκεται πάντα φθηνές τιμές παρά το ότι έχει ανέβει ο ΦΠΑ. Ναι, ναι, έχει πάντα φθηνές. Η Lidl Ελλάς στηρίζει τους Έλληνες προμηθευτές και τους τοπικούς παραγωγούς, αλλά και τα προγράμματα επισιτισμού 34 Δήμων σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία στα 18 χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει επενδύσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει τηρώντας πιστά το επενδυτικό της πρόγραμμα με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, την ανακαίνιση υφιστάμενων, τη δημιουργία φούρνων μέσα στα καταστήματα και κυρίως με τη στήριξη νέων προμηθευτών. Της ελληνιστικής περίοδου που θεωρείται πως έχει σημαντική αξία ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Μπέλα από ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί πανεπιστημιακή ανασκαφή στην αρχαία αγορά. Ο Σιλινός, θεότητα του κρασιού, που θεωρείται μάλιστα ότι ανέθρεψε τον Διόνυσο, έχει ύψος περίπου 175 εκατοστά. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη, θα είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα εκθέματα του νέου μουσείου της Μπέλας. Συνολικά το άγαλμα είναι σε καλή κατάσταση. Το κεφάλι φαίνεται πως κολλάει στον κορμό, αλλά θα πάρει κάποιο χρόνο η διαδικασία, ενώ λείπουν τα χέρια. Το άγαλμα έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου της Πέλας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες του ΠΑΟΚ και του Ατρόμητου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Στην Τούμπα ο Δικέφαλος έπαιξε σχεδόν για ολόκληρο το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Μιγγέλ Βίτερο αποβλήθηκε για φάουλ στον Μίκοβιτς, ενώ βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ. Η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ ήρθε 7 λεπτά πριν από το τέλος με ασίστ του Μιστακίδη και γκολ του Λούκας, ο οποίος έκλεισε με ιδανικό τρόπο την καριέρα του στην Ελλάδα πριν γυρίσει στην Ισπανία, δίνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στο Δικέφαλο με αυτό το 1-0. Στη Σουηδία ο Ατρόμητος πέτυχε 2 γρήγορα γκολ κοντρά στην ΑΕΚ και έγινε το αφεντικό του αγώνα. Στο τρίτο λεπτό, στη φάση που βλέπουμε, ο Ναπολεόνι άνοιξε το σκόρ από ασίστ του Μαρσελίνιο και στο 15ο λεπτό ο Βραζιλιάνος τελείωσε μόνος του τη φάση για το 0-2. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Γκορμπούνοφ απέκρουσε πέναλτι και κράτησε το προβάδισμα των 2 γκολ για τον Ατρόμητο, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο λίγο αργότερα όταν με ένα ακόμη πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ μείωσε σε 1-2. Στο 79ο λεπτό ο Μαρσελίνιο κέρδισε πέναλτι για τον Ατρόμητο και ο Ούμπιντες το αξιοποίησε για το τελικό 1-3 που φέρνει τον Ατρόμητο αγκαλιά με την πρόκριση και για τις δύο ομάδες οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την επόμενη Πέμπτη. Στους 85 φτάνει ο αριθμός των κατηγορουμένων που παραπέμπονται σε δίκη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την υπόθεση των στημένων αγώνων που χρονολογείται από το 2011. Μεταξύ αυτών υπάρχουν ποδοσφαιριστές, προπονητές, μάνατζερ, εν ενεργεία διαιτητές, ιδιοκτήτες ομάδων αλλά και ο πρόεδρος της Super League Γιώργος Μποροβίλος. 85 άνθρωποι θα βρεθούν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ως κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών. Στα 85 ονόματα περιλαμβάνονται πολλοί πρώην και νυν ποδοσφαιρικοί παράγοντες, προεξάρχοντος του Προέδρου του Αστέρα Τρίπολης και της Σούπερ Λίγκας, Γιώργου Μποροβίλου. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, προκύπτει μείζον ζήτημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο κυρίαρχος θεσμικός παράγων και συνομιλητής της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης είναι ένας άνθρωπος που θα καθίσει στο εδόλιο για αλλίωση αποτελέσματος αγώνα. Πέραν του κυρίου Μποροβίλου, βεβαίως, στην υπόθεση εμπλέκονται και εν ενεργεία διαιτητές της Σούπερ Λίγκας, όπως ο Τάσος Σιδηρόπουλος αλλά και ο Δημήτρης Θάνος. Στη μακροσκελή λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων και ο νυν δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο μεγαλομέτοχος του Λεβαδιακού Γιάννης Κομπότης και ο επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης της Ηλιούπολης Γιώργος Τσακογιάννης. Οι κατηγορίες σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύτατες και αφορούν κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράνομο στοιχηματισμό και άλλα.
Στην υπόθεση εμπλέκονται προπονητές, μπούκερ, άλλοι παράγοντες, αλλά και ποδοσφαιριστές με πιο γνωστό όνομα αυτό του διεθνούς αμυντικού Αβραάμ Παπαδόπουλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Εφετών ξεχωρίζει την υπόθεση των στημένων αγώνων από τις άλλες κατηγορίες όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τον Αχιλλέα Μπέο, αλλά και για άλλους παράγοντες στους οποίους απαγγέλθηκαν και άλλες κατηγορίες. Και βλέπουμε τώρα πώς κινήθηκαν οι αγορές. Κλειστό το χρηματιστήριο Αθηνών, Capital Controls. Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Παρίσι ανωδικά. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μεικτές τάσεις για Dow Jones και Nasdaq. Στα νομίσματα υποχωρεί το ευρώ έναντι δολαρίου και γεν, ανεβαίνει το δολάριο. Στις ποικιλίες του πετρελαίου και στο χρυσό στα 1087 δολάρια ουγγιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα ζέστης αύριο για την κεντρική και την νότια Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο με τους βοριάδες, θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αναλυτικότερα λοιπόν, αύριο Παρασκευή, στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν το πρωί και το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν παροδικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 36 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά έως 39 και πιθανόν στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 40 και στο Αιγαίο 36 με 37 βαθμούς. Στην Αττική ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο τοπικά. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 38 με 39 βαθμούς. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός θα εκλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 27 έως 36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα, παροδικές μπόρες θα εκλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι το Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενισχύονται δηλαδή, και η θερμοκρασία θα αγγίξει στη Δυτική Ελλάδα τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 35 με 36 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι συνεχίζονται οι βοριάδες Δευτέρα και Τρίτη. Στο Αιγαίο η έντασή τους 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλώνονται και παροδικές μπόρες στα ορεινά της δυτικής και βόρειας κυρίως υπηρωτικής χώρας. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ στο Sky γιατί ακολουθεί η κλήρωση του Τζόκερ. Αμέσως μετά CSI Miami, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα, στο Facebook και στο Twitter του Sky. Να έχετε ένα καλό βράδυ.